Ποιους έχουμε, Εύη? Ο Μάνος Γαλανάκης και η γιαγιά του, η κυρία Σοφία Γαλανάκη. Τι να πούμε, Μάνο, μας γύρισες χρόνια πίσω, η αλήθεια είναι. Είμαστε καλά και καλησπέρα σας. Ξέρεις, δίπλα στο γέλιο, καθώς σου προκαλεί έτσι όμορφο, εύγαρο συνέστημα, σου προκαλεί και συγκίνηση και όμορφα συναισθήματα, οικογενειακά συναισθήματα. Την καλησπέρα μας και πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Ιδέα της στιγμής. Καλησπέρα σας από μένα. Ναι, ήταν μια ιδέα που μου την έφερε η αδερφή μου, λίγα λόγια. Μου είπε πήγαινε στη γιαγιά, εγώ στη μαμά πήγαινα στην αρχή. Ναι. Μετά μου λέει πήγαινε στη γιαγιά, πήγα στη γιαγιά, κατευθείαν η γιαγιά τσίπησε. Εντάξει, τα καταφέραμε και το προσπαθούμε. Κυρία Σοφία, ο εγγονός σας, τον βλέπουμε στο βίντεο, μπαίνει μέσα στο σπίτι, εσείς δεν γνωρίζατε τίποτα και σας λέει ότι έχει κορονοϊό. Η αντίδρασή σας ήταν απόλυτα έτσι, φυσική. Θέλατε να φύγει, να τον διώξετε. Ναι, ξέρετε, επειδή είμαι μεγάλη στην ηλικία, φοβάμαι τον κορονοϊό. Δεν κατάλαβα ότι μου έκανε φάρσα, πλάκα. Και οπωσδήποτε, δηλαδή, του πήγαινε, πήγαινε παιδί μου στο σπίτι σου, πήγαινε, δεν το δέχτηκε. Όχι, δεν παθαίνεις τίποτα. Έχω 39 πυρετό, έχω. Το πιστέψατε δηλαδή όμως, δεν καταλάβατε ότι είναι πλάκα. Πίστεψα, παιδί μου, αλλιώς δεν θα το βρίζα το παιδί. Το πίστεψα. Και λέτε τι μου λέει τώρα, τι κάνει τώρα, πώς θα τον αποφύγω. Του έλεγα πήγαινε στο σπίτι σου, παιδί μου, να μην κολλήσω. Δεν φοράς μάσκα, δεν κυκλοφορούν αυτοί που έχουν κορονοϊό. Σα βλάκα. Το πίστεψα. Μάνο, η αλήθεια είναι πως δεν το χάσες ούτε δευτερόλεπτο όμως. Δηλαδή, εκεί... Στο ρόλο σου ούτε γέλασες τίποτα. Όχι. Ναι, εντάξει, το προσπαθώ. Προσπαθώ τώρα να την πειράζω όσο πιο πολύ μπορώ, αλλά εντάξει, εμένα με έχει μεγαλώσει η γιαγιά μου και από μικρός έχουμε μία άλλη σχέση. Και την πειράζω δηλαδή συνέχεια. Απλά βγήκε τώρα αυτό το TikTok. Έκανα τώρα εκεί το πρώτο βιντεάκι, είδα ότι η γιαγιά τόσε. Προσπάθησα να τα καταφέρω, αλλά δεν περίμενα να πάρει τόσα views. Βέβαια, με έχουν αγγίξει τα λόγια του κόσμου, έχουν μεγάλη αγάπη για τη γιαγιά, μεγάλη αγάπη για μας. Τι σου στέλνουν, τι σου λένε, άνθρωποι. Για πες μας τώρα, τι μηνύματα λαμβάνεις. Λαμβάνω, έχω πάρα πολλά μηνύματα, να ξαναβγάλω τη γιαγιά στο TikTok, να τη ξανακάνω πλάκα, απλά να προσέχω να μην τη σκάσω. Ναι. Άλλοι λένε την αγαπάμε τη γιαγιά, άλλοι θυμούνται τη γιαγιά τους, δηλαδή μέσα τους. Είναι πάρα πολλοί που με έχουν βγάλει. Με έχει αγγίξει αυτό το πράγμα. Το επόμενο βιντεάκι τι θα περιλαμβάνει όμως, μιας και το ζητάνε και πολλοί. Τώρα τον έχει μάθει και δεν θα συμμετέχει η γιαγιά στην πλάκα. Σωστά. Όχι. Δεν γίνεται. Όχι. Δεν... Είμαστε. Το έχουμε έτοιμο. Πώς θα σας το πούμε τώρα. Είναι έτοιμο λοιπόν. Το επόμενο. Είναι έτοιμο, απλά δεν το αποκαλύπτεις. Δεν τις το λες. Ένα έβγαλα σήμερα, ήταν ωραίο, δεν θέλω τώρα να το βγάλω σήμερα, θα το βγάλουμε αύριο μετά. Α, έχουμε και νέο αυτό βίντεο. Είναι πετυχημένο. Είναι πετυχημένο. Πάντως βλέπουμε και την κυρία Σοφία ότι λόγω του κορονοϊού με κάποιο τρόπο και εσείς προσπαθήσατε να τηρήσετε τα μέτρα. Με συγχωρείτε, να διώξετε έτσι τον εγγονό σας όσο και αν τον αγαπάτε, να απομονωθεί δηλαδή που έχει κορονοϊό. Είστε πιστοί σε αυτό? Κοιτάξτε, όλη τη νύχτα ήκλαιγα γιατί έβρισα τον εγγονό μου, γιατί τον έβρισα. Τον αγαπώ πάρα πολύ, αλλά με τρομάζει ο κορονοϊός. Το μήνυμα λοιπόν που προκύπτει είναι να προσέχουμε και να μην κάνουμε και το μήνυμα είναι να προσέχουμε, σωστά, είναι να προσέχουμε. Πήγε τώρα εκεί ο μικρός χωρίς μάσκα, δίπλα, χωρίς να τηρεί τις αποστάσεις. Τι να πει τώρα και η γιαγιά, τι κάνεις εκεί? Η παλιά γενιά λοιπόν δείχνει τον δρόμο το σωστό για τη νέα γενιά. Και στο τέλος φώναξε και τον παππού, σωστά Μάνο? Να παίξουμε μια κολιτσίνα. Εγώ με τον παππού παίζω κάθε μέρα κολιτσίνα. Και τώρα στο τέλος εκεί ήθελα να την πειράξω και να της πω. Φώναξε τον παππού και καλά να τον κολλήσω τον παππού. Να παίξουμε μια κολιτσίνα. Μην... Καταλάβατε τώρα. Και εγώ ήτρεξα και είπα του παππού, αν σε φωνάξει ο Μανώλης να μην έρθει. Να μην έρθει. Κυρία Σοφία, έχετε αδυναμία όμως τον εγγονό, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Και σε όλα μου τα γόνια. Οπότε συγχωρείτε και πλάκες και λάθη. Το συγχωρώ εγώ αμέσως, αλλά... Μέσα σε μία ώρα με έχει συγχωρέσει. Διαρκεί μία ώρα. Άσχημα, μην Λοιπόν, Μάνο, περιμένουμε πώς και πώς το επόμενο βίντεο. Όποιος επιθυμεί να το δει, θα το επιχειρήσουμε να το προβάλλουμε τα επόμενα λεπτά στο TikTok, σωστά, Μάνο? Ναι, μάλιστα, ναι. Και πώς μπορεί κάποιος να σε βρει κιόλας στο TikTok, με ποιο όνομα δηλαδή, γιατί τα likes... Είμαι Μάνος Γαλανάκης, στα αγγλικά, 93 στο τέλος. Ωραία. Με το που μπαίνεις θα δείτε το βίντεο της γιαγιάς μου. Μάνος Γαλανάκης, 93, μπείτε να το δείτε. Η αλήθεια είναι, αν και είμαι σίγουρος, θα σε καλέσουν και από Αθήνα. Γενικά έχει γίνει, σωστά, έχω πέσει μέσα. Να είστε καλά, σωστά, σωστά. Λοιπόν. Να είστε καλά, δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Κυρία Σοφία, να κλείσουμε λίγο με το μήνυμά σας. Με το μήνυμά σας στη νέα γενιά μας παρακολουθούν τώρα νέα παιδιά. Τι θέλετε να τους πείτε? Έχουν αλλάξει εποχές, αλλά όσο έχουμε απέναντί μας φυσιογνωμίες σαν και εσάς, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Να προσέχουν όλα τα παιδιά του κόσμου, να είναι θαραλέα, να αγαπούν και τις γιαγιάδες τους, να τις σέβονται και να είναι υγιέστατα στη ζωή. Μάλιστα. Υγεία λοιπόν και αγάπη στους ανθρώπους μας έχουν μεγαλώσει και είναι δίπλα μας μέχρι τα βαθιά γεράματα. Τι να πούμε. Λοιπόν, Μάνο, να σε ευχαριστήσω, κυρία Σοφία, χαρά μας. Εμείς ευχαριστούμε και καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε και να είστε γεροί στη ζωή σας και με υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.